Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA εντόπισε μια τεράστια μαύρη τρύπα που σκοτώνει τον γαλαξία που τη φιλοξενεί. Η γιγαντιαία μαύρη τρύπα που μελέτησε το James Webb βρίσκεται σχεδόν 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη, στο κέντρο του γαλαξία που είναι γνωστός ως Pablo's Galaxy. Προηγούμενες παρατηρήσεις είχαν αποκαλύψει ότι ο γαλαξίας που φιλοξενεί αυτή τη μαύρη τρύπα είναι νεκρός. Έτσι ονομάζονται οι γαλαξίες, που έχουν σταματήσει να σχηματίζουν νέα αστέρια. Ωστόσο, προηγούμενα τηλεσκόπια δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν την ακριβή αιτία αυτού του φαινομένου. Τώρα, το James Webb έδειξε ότι η μαύρη τρύπα είναι αυτή που σκοτώνει τον γαλαξία, εκτοξεύοντας αέριο από τον γαλαξία πριν προλάβει να δημιουργήσει νέα αστέρια. Η μαύρη τρύπα κρατά τον γαλαξία σε αδράνεια, κόβοντας την πηγή τροφής που χρειάζεται για να σχηματίσει αστέρια. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες συνήθως βρίσκονται στα κέντρα των γαλαξιών, ρουφώντας ύλη από το περιβάλλον τους, πριν την εκτοξεύσουν με τεράστια ταχύτητα. Δημιουργείται έτσι μια διαδικασία ανάδρασης που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι γαλαξίες. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη διαδικασία. Με βάση προηγούμενες παρατηρήσεις, οι ερευνητές ήξεραν ότι αυτός ο γαλαξίας ήταν σε αδρανή κατάσταση και πίστευαν ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ της μαύρης τρύπας και του τέλους του σχηματισμού αστεριών. Ωστόσο, χάρη στο James Webb, κατάφεραν να επιβεβαιώσουν αυτή τη σύνδεση. Το τηλεσκόπιο στράφηκε προς το γαλαξία και ανάμεσα στις εκροές θερμού αερίου που εκτοξεύει η μαύρη τρύπα, εντόπισε ένα ψυχρότερο, πυκνότερο και μη φωτεινό ρεύμα αερίου που εμπόδιζε το φως από έναν γαλαξία πίσω του. Η μάζα αυτού του αερίου που εκτοξεύεται είναι μεγαλύτερη από τη μάζα που απαιτείται για να σχηματιστούν νέα αστέρια. Αυτό το έβριμα βοηθά τους αστρονόμους να κατανοήσουν τους κύκλους ζωής των γαλαξιών, αλλά επίσης ρίχνει φως στη σύνθετη δυναμική που διέπει την εξέλιξή τους. Οι μελλοντικές παρατηρήσεις από το James Webb να αναμένεται να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ των γαλαξιών και των μαύρων τρυπών. Αυτό θα επιτρέψει στους επιστήμονες να συνθέσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του σύμπαντος και της τεράστιας σειράς ουράνιων σωμάτων του.